Παράταση έως τις 11 Ιουνίου έχει πάρει η διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης και αυτό λόγω του κορονοϊού. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που γίνονται φέτος μόνο με εξατομικευμένα ραντεβού και ηλεκτρονική αποστολή στους κατατόπους βρεφονιπιακούς σταθμούς, η διοίκηση του Πολυκοινωνικού αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο εγγραφών και επανεγγραφών ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι δημότες. Είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και πέρυσι. Έρχονται οι γονείς κανονικά, έχουν μαζευτεί αρκετές αιτήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε στα περσινά πλαίσια. Αν και υπάρχουν κάποιοι γονείς που σκέφτονται να τα κάνουν κατευθείαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, για να μην μπαίνουν δύο φορές στη διαδικασία. Οι γονείς που έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ξαναυποβάλλουν μια ηλεκτρονική αίτηση. Μέχρι και πέρυσι ερχόταν και τους βοηθούσαμε εδώ πέρα. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και φέτος, είτε τηλεφωνικά. Όσοι φοβούνται να έρθουν και λόγω της κατάστασης που υπάρχει ή και πάλι έτσι με ραντεβού θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν 10 παιδικοί σταθμοί ενώ γίνεται προσπάθεια να ανοίξει και ο σταθμός της Τραϊανούπολης. Σύμφωνα με την κυρία Καβαζίδου μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 αιτήσεις και αν υπάρξουν και άλλες τότε θα ανοίξει ο σταθμός. Έχουμε 10 παιδικούς σταθμούς που λειτουργούμε. Οι 3 από αυτούς είναι βρεφονιπιακοί. Λειτουργούμε δηλαδή στον δεύτερο, εδώ της Αλεξανδρούπολης, στον Σίγμα Ταφ και στο Ζήτα, από 2 βρεφικά τμήματα. Σε σύνολο 6 βρεφικά τμήματα και μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 93 βρεφάκια. Λέγοντας βρεφάκια, παίρνουμε παιδάκια από 18 μηνών μέχρι 2,5 χρονών. Όσον αφορά τώρα τα νηπιακά τμήματα, εγγράφονται μέχρι τα 4. Επειδή υποχρεωτικά πάνε τώρα στο νηπιαγωγείο τα προνήπια. Όσον αφορά τώρα τα προνήπια που έχουμε εμείς εδώ πέρα, οι θέσεις είναι πάρα πολλές. Καλύπτονται, τα παίρνουμε όλα τα παιδάκια, δεν μένουν παιδάκια απ' έξω. Είναι γύρω στις 500 θέσεις για να καταλάβετε. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου φιλοξενούν περίπου 500 παιδιά. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσληψη 17 ατόμων που θα απασχοληθούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στους παιδικούς σταθμούς. Σε κάθε τάξη έχουμε τουλάχιστον 2 βρεφονηπιοκόμες, σε κάθε τάξη προνηπίων και σε κάθε τάξη βρεφικών τμήματων έχουμε 3 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό. Προγραμματίζουμε αυτές τις μέρες να βγάλουμε μία προκήρυξη με 17 άτομα ακόμη προσωπικό, ώστε να τα έχουμε από 1 Σεπτεμβρίου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι από 1 Σεπτεμβρίου από προσωπικό δεν θα έχουμε κανένα θέμα, άσχετα αν πάρουμε κοινοφελούς ή όχι φέτος. Να σημειωθεί πως από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των παιδικών σταθμών, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Πολυκοινωνικό στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την έγκαιρη ανίχνευση και μείωση της διασποράς του κορονοϊού, προμηθεύτηκε και διαθέτει δωρεάν στα παιδιά των δημοτικών παιδικών σταθμών τεστ κορονοϊού με τη λήψη σάλιου. Τα τεστ δίνονται δωρεάν στους γονείς των παιδιών που το επιθυμούν κάθε εβδομάδα.